Το Tempting Fortune ξεκινάει τώρα για το μεγάλο φινάλε του. Και τώρα τους περιμένει μια τελευταία συγκίνηση. Μια τελευταία περιπέτεια. Το Tempting Fortune ξεκινά τώρα για το μεγάλο φινάλε του. Χαιρετώ! Γεια σου Γιάννη! Γεια σου Γιάννη! Γεια σου Γιάννη! Τι κάνετε ρε παιδιά! Ρε Γιάννη έφυγες! Πού ήσουνα Γιάννη! Έφυγες και έχουμε αποχωρήσει κάθε μέρα! Εσείς είστε οι 9 που καταφέρατε να με βρείτε! Μπράβο σας! Με βρήκατε, εδώ λιαζόμουνα και ήρθατε. Σας παρακολουθούσα πολύ στενά. Μην νομίζετε ότι δεν παρακολουθούσα το τι έγινε τις δύο τελευταίες μέρες. Μην το κλείνεις τώρα, τώρα που θέλω να το δω. Τώρα είναι τελικός, θα το βγάλω. Για να δω, για να δω. Εντάξει. Ένα χειροκρότημα. Είναι του τελικού η αμφίεση. Αυτό είναι του τελικού, το κρατούσα μόνο για τον τελικό. Τα έβαλα ακόμα μια φορά μεταξύ μου στο τραπέζι, αλλά ποιος το θυμάται. Όχι, τώρα θα το θυμούνται όλοι νομίζω. Α, ναι, εντάξει. Είχαμε δύο αποχωρήσεις, Ναι. Ναι. Και Αναστάσης και Χρήστος. Θα σταθώ λίγο περισσότερο στο Χρήστο, γιατί ήταν αναπάντεχη η περίπτωση του Χρήστου. Είχε την επιλογή να διαλέξει τη θέση του τερματισμού και αποφάσισε να ρισκάρει. Μία στις 9 πιθανότητες, κάτι παραπάνω από 10% και πέτυχε το μαύρο. Ειρήνη, πώς είσαι? Καλά είμαι. Χρήστος είναι αυτός. Το ρίσκο θα το έπαιρνε. Ο κόσμος θα χάλαγε και θα σήκωνε και το μαύρο. Και τώρα από κάπου βλέπει τον τελικό. Γιάννη, ήσουν κοντά με τον Χρήστο από τις πρώτες μέρες. Και με τον Χρήστο. Και εσύ και ο Ντί και ο Αναστάσης. Ήταν ο συγκάτοικός μου στην ουσία καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Το πρώτο πλήγμα ήταν ο Αναστάσης, το δεύτερο είναι του Χρήστου. Το θετικό είναι ότι με τον Αναστάση τουλάχιστον πρόλαβε να κερδίσει και κάτι, θα το έλεγα εισαγωγικά, από το παιχνίδι. Για τον Χρήστο ήταν στανάχωρο πολύ. Σε κάποιες ευκαιρίες που του δόθηκαν, ναι, παρά το ότι ήθελε να μείνει αλόβητος, όπως και οι άλλοι το είχαμε βάλει στόχο. Κάποιες φορές ταιριάζει και ένα ρητό που λέει όποιος κυνηγάει τα πολλά χάνει και τα λίγα. Οπότε αυτό πρέπει λίγο να το δούμε και γενικώ στη ζωή μας. Πρέπει να κειμενόμαστε ανάλογα και με τις περιστάσεις και όχι μόνο με το τι έχουμε στο μυαλό μας. Ειρήνη, εσύ περίμενες ότι ο Χρήστος δεν θα τερματίσει? Όχι, δεν το περίμενα. Βασικά τα περίμενα όλα από αυτόν. Το ότι έφυγε και έτσι χωρίς χρήματα δεν μου κάνει εντύπωση. Για μένα νικητής του παιχνιδιού είναι και πιο μάγκας από όλους εδώ μέσα. Αλλά τα περίμενα όλα και νομίζω ότι του άρεσε και αυτόν που πήρε το ρίσκο και έφυγε έτσι. Θα το γούσταρε περισσότερο από αυτό εδώ όλο. Δηλαδή, δεν του κάνει κέφι.